Λοιπόν, να στεγάσει τους Ρωμάς, το όρος Πατέρας είναι σχεδόν έτοιμος. Το λέω εγχείρημα σκοντάφτει ωστόσο στην άρνηση των Αθήγανων να στεγαστούν σε μια τόσο μεγάλη απόσταση από την Αθήνα, αλλά και τις επιφυλάξεις των κατοίκων των Μεγάρων, οι οποίοι φοβούνται μήπως δημιουργηθεί ένα γκέτο στην περιοχή τους. 18 χιλιόμετρα απέχει από τα Μέγαρα το οικιστικό συγκρότημα που έχει δημιουργηθεί στο όρος Πατέρας. Τα λιώμενα έχουν ήδη στηθεί, όπως και δύο δεξαμενές νερού, ενώ γεννήτριες αναμένεται να τοποθετηθούν, αν τελικά επιλεγεί η λύση της μετεγκατάστασης των Ρωμά του Χαλανδρίου εκεί. Το μέρος όμως είναι τελείως απομονωμένο. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο 750 μέτρων, στο όρος Πατέρας. Εδώ έχει στηθεί ο καταβλισμός. Παλιότερα ήταν αμερικανική βάση. Όπως και εσείς μπορείτε να δείτε πίσω μου, ένα κτίσμα έχει απομείνει, καθώς και οι βάσεις, το ραντάρ. Η θέα από εδώ πάνω είναι εκπληκτική. Οι συνθήκες όμως διαβίωσης εκεί είναι δύσκολες, όπως λένε οι κάτοικοι των Μεγάρων. Δεν μπορεί να επιβιώσει εδώ πέρα μετά τον Νοέμβρη μήνα άνθρωπος. Πιάνει περίπου μισό μέτρο χιόνι. Καταρχάς θα θέλουμε ένα γκρέιτερ, τους έχουμε εδώ συνεχώς για να τους ανοίγουμε τους δρόμους να περνάνε. Θεωρούμε απαράδεκτο να τοποθετούν ανθρώπους σε αυτή την περιοχή. Τα προβλήματα ενός Δήμου δεν πρέπει να μεταφέρονται σε έναν άλλο Δήμο. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή και τους κατοίκους των Μεγάρων, θα πρέπει ο Δήμαρχος Χαλανδρίου να φροντίσει να βρει άλλο χώρο στην περιοχή του για να μετεγκατασταθούν οι Ρωμά. Είναι το πρόβλημα του Δήμου Χαλανδρίου, ας το λύσει όπως θέλει ο Δήμος Χαλανδρίου, όχι να το στέλνει σε άλλους Δήμους. Ωραία, και εμείς να στείλουμε τα σκουπίδια μας να τα πάμε εκεί, στο Δήμο Χαλανδρίου. Το δέχονται? Δεν είναι ρατσιστές όπως λένε, αλλά φοβούνται ότι θα δημιουργηθεί και δεύτερο γκέτο στην περιοχή τους. Ήδη στα Μέγαρα υπάρχει μια συνοικία Ρωμά, στην οποία όπως υποστηρίζουν έχουν παρισφρήσει και παραβατικά στοιχεία. Κλέψες ό,τι θέλεις γίνεται, ό,τι θέλεις. Ό,τι φανταστείς γίνεται εδώ στα Μέγαρα μέσα. Σπίτια ανοίγουν τα πάντα. Οπότε φοβάστε ότι θα συμβεί κάτι ανάλογο αν έρθουν και οι άλλοι? Πιο χειρότερο ακόμα. Πιο χειρότερο ακόμα. Θα γίνουμε ζούγκλα εδώ μέσα. Όπως επισημαίνουν, είναι θέμα ασφάλειας. Αν αποφασιστεί τελικά η μετεγκατάσταση των Ρωμά στην περιοχή τους, οι Μεγαροί προσανατολίζονται σε δυναμικές κινητοποιήσεις.